Λοιπόν, υπάρχει αυτό το ράλι των ανατιμήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το Μάρτιο, οι αυξήσεις που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες 24 μήνες είναι στο ελαιόλαδο συν 96,3, στο ψωμί 24,3, στο φρέσκο γάλα 18,4, στα απορριμματικά 15,3 και στα φρούτα 14,4. Λοιπόν, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Γιάννη. Λοιπόν, είχαμε την αντιπαράθεση όλο το Σαββατοκύριακο για την τιμή της φέτας. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις, τι λέτε εσείς που τα παρακολουθείτε από πολύ κοντά? Γιατί είδε κάποιος ότι οι ανατιμήσεις έχουν σταματήσει και ότι αυτά τα οποία δηλώνουν στη Βουλή ή τέλος πάντων στην καθημερινότητα η κυβέρνηση ότι ανταποκρίνονται? Όχι, κύριε Αργυρέ. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ψέμα. Έχουμε κουραστεί να ακούμε λόγια χωρίς έργα. Από εκεί και πέρα ο κόσμος βιώνει στην καθημερινότητά του την ακρίβεια και βεβαίως το κακό από όλη την ιστορία αυτή είναι τα ψέματα. Δεν μπορεί να επικαλείσαι ψευδή στοιχεία και να σε διαψεύδει η Eurostat και η Ελστάτ, πέραν ότι σε διαψεύδουν οι ίδιοι καταναλωτές, οι ίδιοι πολίτες που αγοράζουν τα προϊόντα οπουδήποτε και αν τα αγοράζουν, και βεβαίως από την άλλη πλευρά να συζητάς και να λες ότι η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από την υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή φορά μπάλα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που εγώ περίμενα ότι θα είναι μια εντελώς διαφορετική άποψη, δηλαδή αυτό το οποίο έλεγε κατά καιρούς, ναι υπάρχει ακρίβεια, ναι υπάρχει εσωκέφεια, ναι. Δεν μπορεί από τη μία να λες υπάρχουν όλα αυτά τα οποία συζητάμε περί ακρίβειας, εσφροκέρδειας, κερδοσκοπίας, περί μπανανίας, περί ότι η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγκο αμπέλι να κάνουν οι πολυεθνικές ό,τι θέλουν, να επιβάλλουν αυστηρά πρόστιμα, και την άλλη να λες που είδατε την ακρίβεια. Κύριε Λεχουρίτη, εσείς βλέπετε ότι θα συνεχιστεί αυτό το κύμα? Εννοείται, κύριε Αργυρέ, δεν σταματάει η ακρίβεια στην Ελλάδα. Η ακρίβεια για να σταματήσει πρέπει να το θέλει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν θέλει να σταματήσει η ακρίβεια, διότι μέσα από την ακρίβεια εισπράττει χρήματα και βάζει στα κρατικά ταμεία, τα οποία τελικά φορτώνονται με χρήματα από το υστέρημα του Έλληνα ή τέλος πάντων από το περίσσευμα ή από την αγορά που κάνει. Αν ήθελε η κυβέρνηση, βεβαίως θα μπορούσε να χτυπήσει και τις πολυεθνικές και δεν χρειάζονται επιστολές και δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν το θέλει. Από τη μία λέει στους πολίτες ότι ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι την κρίσιμη κατάσταση που βιώνεται, απ' την άλλη όμως κλείνει το μάτι στους επιχειρηματίες και στον επιχειρηματικό κόσμο, κάντε ό,τι θέλετε. Κύριε Λεχουρίτη, από την άλλη μεριά δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως και μια καταναλωτική συνείδηση από τους πολίτες? Το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν υπάρχει αντίδραση από τους πολίτες. Ουσιαστική αντίδραση δεν υπάρχει. Το πρώτο είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου γίνονται κάποιες έρευνες αγοράς. Εάν οι πολίτες γνωρίζουν καλά τις τιμές, στη Γερμανία για παράδειγμα τις γνωρίζουν απόλυτα τις τιμές, με απόκληση λίγων λεπτών. Ενώ στην Ελλάδα φαίνεται να μην τις γνωρίζουν. Εάν λοιπόν τις γνωρίζουν καλά, οι εταιρείες είναι πιο προσεκτικές όσον αφορά την τιμολόγηση. Εάν δεν γνωρίζει ο πολίτης την τιμή, τότε σου λέει ότι μπορούμε, έχουμε το περιθώριο να ανεβάσουμε την τιμή. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Εμείς λέμε, κύριε Αργυρέ, ότι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας υπάρχει. Υπάρχει, βεβαίως δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση, αλλά δεν θα αλλάξουμε την καταναλωτική συνείδηση ενός ανθρώπου της ηλικίας 60, 70, 80. Την καταναλωτική συνείδηση πρέπει να τη διδαχτείς μέσα από τα σχολεία, έτσι από μικρός, να αποκτήσεις τη συνείδηση και μεγαλώνοντας να είσαι ενσυνείδητος καταναλωτής, ενημερωμένος καταναλωτής, για να μπορείς να ξέρεις το τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Όμως, από την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις κυρίως δεν θέλουν τις οργανώσεις καταναλωτών. Γιατί δεν τις θέλουν? Διότι πάνε κόντρα στα συμφέροντα του επιχειρηματικού κόσμου. Εν αντιθέσει με το εξωτερικό, ξέρετε πολύ καλά ότι το καταναλωτικό κίνημα αναδείχθηκε μέσα σε καπιταλιστικά κράτη, όπως ήταν στην Αμερική το 1963. Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να φτάσουμε να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση, θέλουμε χρόνια μπροστά μας, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια των κυβερνήσεων.
δεν μπορεί με βάση ένα νόμο του 2251 του 1994 να υποχρεούται η πολιτεία να βοηθάει και να ενισχύει τις οργανώσεις καταναλωτών, και έχουμε από το 2011 που έχει σταματήσει αυτή η επιχορήγηση, για να μπορούμε να έχουμε δύναμη να φωνάξουμε και να μπορέσουμε να παρακινήσουμε με διάφορες ενέργειες τον κόσμο. Αυτό η κυβέρνηση το έχει αποτρέψει και κατά τα άλλα μας λέει ότι εμείς παλεύουμε την ακρίβεια. Μάλιστα. Κύριε Λεχούρητη, σε μια επόμενη συνομιλία μας θα ήθελα να συζητήσουμε και το θέμα το πώς μπορούν να αντιδράσουν συνολικά οι καταναλωτικές οργανώσεις και πώς μπορούν να αντιδράσουν και οι καταναλωτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας είπα και πάλι, λύσεις υπάρχουν αρκεί να το θέλει. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, κύριε Αργυρέ. Μάλιστα. Υπάρχει δεν θέλω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια.